ενώπιον του αληθινού Θεού. Ορκιζόμεθα. Ορκιζόμεθα. Εις το ιερό όνομα της αθλίας πατρίδος μας. Ξεχωριστές οι εκδηλώσεις εορτασμού για την 201η επέτειο της εξέγερσης και ορκωμοσίας των τρέδων στο Ανουδόριο. Να απαλλαγούμε από τους εχθρούς του Υιού Σου, τους μαμέθανους, για την πίστη στον Υιόν Σου. Επαναστατήσαμε, βοήθησε τον αγώνα μας. Ημίν δε, της το εκείνον θανάτου ελευθέρης νυν ζώση, παράσκω Θεός αή μνημονεύειν της υπερόχου αυτών θυσίας. Η επιμνημόσυνη δέηση, η τελετή και η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των τρέδων πραγματοποιήθηκε 1ου Ιανουαρίου Ναού του Αγίου Δημητρίου. Ελευθερία ή θάνατος. Σαν να ήταν χτες, σαν να ήταν σήμερα και ας ξεδίπλωσε ο χρόνος από τότε τις θερούγες του 201 φορές που οι παππούδες μας έπαιρναν την απόφαση να αγωνιστούν για τον Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ακολούθησε η απαγγελία ποιημάτων από τους μαθητές. Οι τρέδες τι γινήκαν, ντάρας και μέλιος γρίτζαλης, λυκουδεσιώτης και άλλοι. Και τέρματά τους τι έγιναν, βάλας και καριοφυλιά. Μέλιος, ντάρας και γκρίτζαλης και όλοι μαζί οι τρέδες όρκο δίνουν στο Θεό τους και στον ίδιο τον εαυτό τους να πολεμήσουν σαν θεριά για τις πατρίδες το ιερά. Τα δυο κεφαλοχώρια χαράτσι δεν πληρώνουνε, Τούρκο δεν προσκυνάνε. Γιατί είναι ο ντάρας το θεριό και ο Αδάμης Παπατζόρης. Διάχυτα στις δηλώσεις όλων τα μηνύματα ελευθερίας και ενότητας. Αυτό που προκαλεί έκπληξη σήμερα, οι σχετικά απαράσκευοι Ουκρανοί να μπορούν να πολεμούν τους πολύ ισχυρότερους Ρώσους, φανταστείτε το στο πολλαπλάσιο όταν άοπλοι αγρότες, κτηνοτρόφοι πήραν τα όπλα και πολέμησαν για την πατρίδα τους και νίκησαν μία αυτοκρατορία. Αυτό είναι αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, 201 χρόνια μετά. Ας κρατήσουμε ότι το σημερινό μήνυμα είναι μία μόνο λέξη, η λέξη ελευθερία. Τιμάμαι τον Παπατζόρη, τιμάμαι τον Γιαννάκη τον Γκρίτζαλη, τον Μέλιο και όλα τα παλικάρια της περιοχής που έδωσαν το αίμα τους, θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν για ελευθερία και ανεξαρτησία. Εμείς λοιπόν σήμερα ενωμένοι να συνεχίσουμε να αγαπάμε την πατρίδα μας, να την κρατήσουμε ψηλά όσο μπορούμε. 201 χρόνια μετά από την έναρξη της Επανάστασης, τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας, που σήμερα εμείς έχουμε ένα κράτος δικαίου, ασφάλειας. Κάθε γωνιά του τόπου μας, της Μεσσηνίας, έχει τη δική της ιστορία και συμβολή στον απελευθερωτικό αγώνα του 21. Κάθε γωνιά αυτού του τόπου είναι πλημμυρισμένη με το αίμα των προγόνων μας, προκειμένου σήμερα να μπορέσουμε να είμαστε ελεύθεροι και να αναπνέουμε ελεύθερα στην πατρίδα μας. Σήμερα τιμούμε τους ντρέδες, την ορκωμοσία των τέντρων και τη συμβολή τους στον απελευθερωτικό αγώνα. Τιμούμε τους ήρωές μας, αλλά κυρίως παραδειγματιζόμαστε από τον ανιδιοτελή και άδολο πατριωτισμό τους. Σε αυτό εδώ το μικρό εκκλησάκι του Άγιου Δημήτρη δόθηκε ο όρκος των τρέδων, έχοντας τα όπλα τους, την σημαία, την ελληνική σημαία, την εικόνα της Παναγίας και έδωσαν τον όρκο «Ελευθερία ή θάνατος». Και το σύνθημα «Τούρκος μη μείνει στο Μοριά, μη δε στον κόσμο όλο». Και πολέμησαν τους Τούρκους σε όλη την Πελοπόννησο από άκρη σ' άκρη. Τιμούμε σήμερα τους ηρωικούς δρέδες από τα Σολυμοχώρια. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για να τιμήσουμε αυτούς τους σπουδαίους προγόνους μας, τους λιγότερο προβεβλημένους σε σχέση με άλλους, οι οποίοι έδωσαν το στίγμα, πολέμησαν για την ανεξαρτησία μας. Θέλω να πω κάτι συνειρμικά με όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι διαρκείς πολιτικές φιλίες δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο διαρκή πολιτικά και εθνικά συμφέροντα και όλοι αυτοί οι πρόγονοί μας πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για εμάς. Όταν ασχολούμαστε με την αναβίωση των ιστορικών αυτών γεγονότων, μόνο συγκίνηση, τιμή και δόξα στους ηρωικούς προγόνους μας μπορούμε να νιώσουμε.